Μπλόκωσε ένα ολόκληρο φορτίο παράνομα αλλιευμένων γαρίδων, αλλά και στις καταστροφικές πρακτικές που ακολουθούν κάποια από τα επαγγελματικά αλλιευτικά από το κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου. Στα δίχτυα των λιμενικών έπεσε μηχανότρατα με ιταλική σημαία που έδεσε στο Ηράκλειο, έχοντας ολοκληρώσει πολυήμερο αλλιευτικό ταξίδι στα διεθνή ύδατα, γεμίζοντας τα αμπάρια του με περισσότερους από 5 τόνους γαρίδας. Όμως, όπως διαπιστώθηκε, το πλήρωμα του αλλιευτικού χρησιμοποίησε παράνομα αλλιευτικά εργαλεία, καθώς τα δίχτυα που βρέθηκαν δεν επιτρέπουν στο γόνο να διαφύγει, με συνέπεια ολόκληρο το φορτίο να κατασχεθεί. Οι στοχευμένοι αλλιευτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις γίνονται τόσο στο θαλάσσιο πεδίο όσο και στα σημεία εκφόρτωσης, όπως είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Η συγκεκριμένη αλλιευτική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα πάνω από ένα μήνα. Είναι προϊόν δηλαδή αλλιευτικών ενεργειών πάνω από ένα μήνα. Και έγινε στο πλαίσιο των στοχευμένων αυτών ελεκτικών δράσεων στο λιμάνι εκφόρτωσης. Οι 5 τόνοι γαρίδας βγήκαν το πρωί σε πληστηριασμό, ώστε τα έσοδα να καταλήξουν στο δημόσιο ταμείο, ενώ μια ποσότητα με 80 κιλά ψάρια που κατασχέθηκαν μοιράστηκε στα ιδρύματα του Ηρακλείου. Τα έσοδα θα πάνε στο δημόσιο ταμείο. Από εκεί και πέρα έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, ενώ και μια ποσότητα αλλιεύματος διάφορα, κυρίως μπακαλιάρι, περίπου 80 κιλά, τα οποία είναι φιλεταρισμένα, θα δοθούν σε βαγή ιδρύματα. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τους κανονισμούς, το κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου κατάφερε να κατασχέσει μέσα στο 2017 7 τόνους παράνομων αλλιευμάτων, επιβάλλοντας πρόστιμα που ξεπέρασαν τις 40.000 ευρώ. Ενώ και στο πρώτο δεκάμηνο του 2018, με βάση τους ελέγχους που έγιναν, οι ποσότητες και τα πρόστιμα ανέρχονται στα ίδια επίπεδα. Το 2017 είχαν κατασχεθεί πάνω από 7 τόνοι αλλιευμάτων σε 45 περίπου υποθέσεις και τα επιβληθέντα πρόστιμα ανήλθαν στις 40.000 ευρώ περίπου.